Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η μηνιαία μας συνεδρίαση διεξάγεται δυστυχώς στη σκιά της μεγάλης δοκιμασίας των πυρκαγιών στην Βουλή χθες. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά για τις αντίξωες συνθήκες που κληθήκαμε να διαχειριστούμε φέτος το καλοκαίρι, χωρίς να κρύψω τις αδυναμίες οι οποίες έχουν διαπιστωθεί, ιδίως στον τομέα της πρόληψης και του έγκαιρου εντοπισμού των φωτιών χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και χωρίς να μηδενίσω τις τεράστιες προσπάθειες οι οποίες έγιναν και γίνονται ακόμα σε μια άνηση μάχη, προσπάθειες που έσωσαν και ζωές και περιουσίες. Πιστεύω ότι δώσαμε απαντήσεις σε άδικες κατηγορίες και σε εύκολους μύθους που καλλιεργούν εσκεμμένα συχνά μία σύγχυση γύρω από την κλιματική κρίση. Και είχαμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε και μία σειρά από πρωτοβουλίες προκειμένου η αρνητική συγκυρία του σήμερα να μετατραπεί σε μία καλύτερη άμυνα για το αύριο από την άμεση προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια της γρήγορης υλοποίησης του προγράμματος ΕΓΙΣ, νέες διαδικασίες πρόληψης και φυσικά πρόσθετες προσλήψεις 1.200 νέων πυροσβεστών και δασικών. Ενημερώσαμε επίσης για τη διαδικασία των αποζημιώσεων οι οποίες επιταχύνονται, για την επόμενη μέρα των τόπων που χτυπήθηκαν, ειδικά του Εύρου, στα πρότυπα της παρέμβασης που κάναμε, πιστεύω, με αρκετή επιτυχία στην Εύβοια. Δυστυχώς, πέρα από απλοϊκές αντιπολιτευτικές κορώνες, δεν άκουσα κάποια τεκμηριωμένη και κοστολογημένη αντιπρόταση, κάποια ουσιαστική και ρεαλιστική εισήγηση. Είναι σαφές, συνεπώς, νομίζω ότι φαίνεται όλο ένα και περισσότερο στη Νέα Βουλή, ότι θα είμαστε μόνοι μας στον δρόμο της ευθύνης. Την αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη και θα την υπηρετήσουμε όλοι μαζί. Χαιρόντας σήμερα να απαντήσουμε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, πρώτη συνεδρίαση μετά το καλοκαίρι, έχουμε μια εξαιρετικά πλούσια και γεμάτη ατζέντα, η οποία επιταχύνει τα βήματά μας προς τα εμπρός σε μια σειρά από τομείς πολιτικής, στην υγεία, στην εργασία, στην καθημερινότητα του πολίτη, στην ασφάλεια, στη δικαιοσύνη. Σε λίγο ο αρμόδιος υπουργός θα μας παρουσιάσει τα πρώτα μέτρα τα οποία έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο για τη βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια ο Υπουργός Εργασίας θα αναλύσει τις πολύ σημαντικές θετικές αλλαγές οι οποίες επέρχονται στην απασχόληση στα ευρωπαϊκά πια πρότυπα. Στο εξής, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αυξάνουν το εισόδημά τους και με μια δεύτερη δουλειά. Αυτή όμως θα είναι πια νόμιμη και ασφαλισμένη, χωρίς να υπονομεύεται το 8ωρο, ούτε όμως και υποχρέωση της 11ωρης ανάπαυσης. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών θα μας δώσει το σαφές χρονοδιάγραμμα για την ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Από τις αρχές του 24 θα αρχίσουν να κυκλοφορούν τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία, που μια συνολική νέα παραγγελία, στην οποία θα προσθεθούν ακόμα 1050 ηλεκτρικά λεωφορεία και λεωφορεία φυσικού αερίου. Μια πολύ σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών στις δύο Μητροπόλεις μας. Ο Υπουργός Εσωτερικών θα παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τον αναπληρωτή, τον εξορθολογισμό στη λειτουργία άνω των 1000 νομικών προσώπων των σχολικών επιτροπών. Θα ήθελα να ξεχωρίσω ειδικά αυτή την νέα έννοια της καθιέρωσης δημοσίων δικτών ποιότητας έργου σε δήμους και σε περιφέρειες, ώστε να απεικονίζονται δημόσια πλέον οι επιδόσεις των τοπικών αρχόντων σε τομείς που έχουν αρμοδιότητα, να γνωρίζουμε και εμείς αλλά και οι πολίτες τις ενέργειες που γίνονται στους καθαρισμούς των οικοπαίδων πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο, τι κάνουμε με τα ρέματα, ποιος τα καθαρίζει και τελικά ποιος λογοδοτεί εάν ένα ρέμα δεν έχει καθαριστεί, και βέβαια με αυτόν τον τρόπο και η κεντρική διοίκηση να μπορεί να χρησιμοποιεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να ενθαρρύνει αλλά και να αποθαρρύνει συγκεκριμένες συμπεριφορές. Σημαντικές πρώτες τομές, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλες, έρχονται και στον τομέα
της δικαιοσύνης με το νομοσχέδιο το οποίο θα μας παρουσιάσει ο αρμόδιος υπουργός. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρεια, αλλά είναι ένα πρωτοπλαίσιο σημαντικών παρεμβάσεων. Θα ακολουθήσουν και άλλες, καθώς όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης αποτελεί ακρογωνία μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης. Και θα συζητήσουμε βέβαια, μας μιλήσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη λίγο πιο αναλυτικά για ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει αρκετά την επικαιρότητα, όχι πάντα για καλό. Αναφέρομαι στις νέες ταυτότητες και στις νέες δυνατότητες που δημιουργούν, με συναλλαγές οι οποίες πια θα είναι πιο ασφαλείς, με έγγραφα τα οποία δεν μπορούν να πλαστογραφηθούν και να χρησιμοποιηθούν εάν κλαπούν, και φυσικά για νέες ταυτότητες που θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις, καθώς αποτελούν μέρος ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ταυτοποίησης, το οποίο θα γίνει υποχρεωτικό. Δεν θα μιλήσω εδώ πέρα αναλυτικά για τα fake news που διακινούν κάποιοι, επειδή θεωρώ ότι είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Ούτε τσιπάκια έχουν οι ταυτότητες, κάμερες, μικρόφωνα, διάφορα άλλα τα οποία ευτράπαλα, τα οποία ακούγονται. Ας μην γίνουν οι πολίτες θύματα εμπεγμού, και κυρίως ας μην σπέβδουν να βγάλουν νέες ταυτότητες παλιού τύπου, καθώς αυτές σε λίγο δεν θα ισχύουν πια. Άρα τζάμπα μπαίνουν σε αυτή την ταλαιπωρία και επιβαρύνουν και τα αστυνομικά τμήματα με μια πρόσθετη γραφειοκρατία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, είναι σύνθετη. Πιστεύω ότι η πλούσια ατζέντα που έχουμε σήμερα σημαίνει ότι δουλέψαμε καλά μέσα στο καλοκαίρι για να προετοιμάσουμε τα σχετικά νομοθετήματα. Αυτή είναι η μεγάλη μας πρόκληση. Να θυμίσω ότι έχουμε ήδη υλοποιήσει σημαντικές κεντρικές μας δεσμεύσεις. Το 50% ουσιαστικά του οικονομικού μας προγράμματος έχει ήδη νομοθετηθεί με το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, και θα ήθελα, έτσι, παρά τη δυσκολία και την όποια δυσθυμία μπορεί να υπάρχει λόγω του πραγματικά μεγάλου προβλήματος των πυρκαγιών, να μην ξεχνάμε την μεγάλη εικόνα, για την οποία θα μιλήσουμε προφανώς και πολύ πιο αναλυτικά το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι πρωταγωνίστρια στον δρόμο της ανάπτυξης. Παρά τον επίμονο πληθωρισμό στα τρόφιμα, έχουμε τον τέταρτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Έχουμε τη μικρότερη ανεργία εδώ και πολλά χρόνια, και νομίζω ότι αυτά και πολλά άλλα αμφισβητούν, θα έλεγα απαντούν σε όσους αμφισβητούν τη δράση μας στην αρχή της νέας θητείας, δηλώνοντας ταυτόχρονα την επιμονή μας σε μεγάλες αλλαγές. Ξέρουμε ότι δεν θα λείψουν τα εμπόδια στο δρόμο μας, αλλά θα συνεχίσουμε να επιμένουμε συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Γι' αυτό μας ψήφισε ο ελληνικός λαός, και φυσικά για όλα αυτά, όπως είπα, θα μιλήσουμε πολύ πιο αναλυτικά το επόμενο Σαββατοκύριακο.